Και αφορά βέβαια στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού που για μία ακόμη χρονιά θα φιλοξενήσει το Ηράκλειο και δεν είναι βέβαια άλλη από το Ραν Γκρις. Μαζί μας λοιπόν έχουμε τον πρόεδρο της ΕΑΣ Αίγας Κρήτης, τον κύριο Παναγιώτη Αντωνακάκη. Κύριε Αντωνακάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί πάντα με αυτές τις προσκλήσεις βοηθάτε ο κόσμος να ενημερωθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, να είναι παρόν στο μεγάλο ραντεβού της Κυριακής. Δεν έχουμε μία γιορτή, έχουμε δύο γιορτές. Το Σάββατο στις 6 ώρα στο Galaxy έχουμε την γιορτή του Στίβου, δηλαδή τους Πανελληνίκες και τα μέλη των εθνικών ομάδων όλης της Κρήτης. Μαζί με τους προπονητές τους που μαζί θα θυμηθούν για τις επιτυχίες τους το 2023. Την περσινή χρονιά. Θα κάνουμε μια αναφορά και στη συνέχεια πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μετράμε λοιπόν αντίστροφα για 12η χρονιά. Το Ηράκλειο φιλοξενεί αυτή την πολύ επιτυχημένη διοργάνωση του μαζικού αθλητισμού. Θέλω να μου πείτε καταρχάς πώς πάνε οι εγγραφές. Πλησιάζουμε το όριο των 3.000 που ήταν και ο στόχος. Ναι. Μετά την άκρως επιτυχημένη συνέντευξη που δώσαμε στην περιφέρεια, η οποία ήταν όλοι οι φορείς της πόλης και του αγώνα, και τους ευχαριστώ γι' αυτό, πήρε όθηση. Εκείνες τις μέρες ήταν πάρα πολύ μέτρια τα πράγματα. Σήμερα μιλάμε ότι αυτό το όριο που είπατε το έχουμε σχεδόν. Είναι δηλαδή με αυτά που δεν περάσανε, γιατί οι εγγραφές κλείσανε χθες το βράδυ, οι εγγραφές οι ηλεκτρονικές. Οι άλλες εγγραφές είναι κανονικά, όπως πριν, Χαλκιαδάκη, στο στάδιο κλπ. Περιφέρεια, έτσι. Περιφέρεια, Πατέλες, Εθνικό Στάδιο, καταστήματα Χαλκιαδάκη, μας βοηθούν πάρα πολύ. Και σε όλους τους χώρους και θα είναι ανοιχτά μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής. Οπότε υπάρχει χρόνος ακόμη. Υπάρχει. Και το Σάββατο, την ημέρα που θα πάρουμε τα πράγματα από το Παγκρίτιο Στάδιο, θα γίνονται εγγραφές. Έχουμε προνοήσει να έχουμε, επειδή είμαστε και το πρώτο Ραν Γκρις, να έχουμε απόθεμα μεταλλίων και τα μπλουζάκια και όλα τα χαρακτηριστικά του αγώνα. Ενός αγώνα που εφέτος έκλεισε ένα κύκλο και αρχίζει ένα δεύτερο. Που σημαίνει? Πάμε να δώσουμε καλύτερη ποιότητα. Εντάξει, το πρώτο μπορεί να μην το πετύχουμε, αλλά μπαίνουν οι βάσεις για να κάνουμε ένα νέο Ραν Γκρις, πιο αναβαθμισμένο, με κάποιες εκδηλώσεις που σιγά σιγά θα μπουν. Και το πρώτο πράγμα που κάνουμε, και είναι αποκλειστική είδηση του καναλιού σας, το μετάλλιο, το οποίο ήταν πολύ αξιόλογο, αλλά είχε κουράσει, αλλάζει. Και το πρώτο μετάλλιο που κυκλοφορεί είναι αυτό που θα δοθεί στο Ραν Γκρις και είναι ομολογουμένος επίπεδου μαραθωνίου δρόμου. Έπρεπε να μας το φέρετε να έχουμε τη χαρά να το δούμε. Θα το πάρουν όλοι οι Ηρακλειώτες που θα αγωνιστούν. Όπως επίσης και το μπλουζάκι θα ξεφύγει από το συνηθισμένο του τύπο, με τα λογότυπα κλπ. Και θα είναι πιο θελκτικό. Μάλιστα. Έτσι δηλαδή υπάρχει, η ανανέωση έχει αρχίσει από τις παροχές του Ραν Γκρις. Και επίσης η διαδρομή αλλάζει. Και φέτος άλλαξαν και οι πόλεις. Για να έχουμε ανανέωση, γιατί κάποια Ραν Γκρις κακά τα ψέματα δεν τράβηξαν. Αλλάξαν στην πλειονότητά τους. Εκτός δηλαδή, το Ηράκλειο και την Αλεξανδρούπολη που έχει και σημασία ακριτική πόλης. Οπότε αυτό από μόνο του κάτι λέει. Σας εμπιστεύεται η Ομοσπονδία σίγουρα και είναι βέβαιο ότι μπορείτε να φέρετε εις πέρας μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Είναι αποδεδειγμένα πλέον, παρόλο τα προβλήματα που έχουμε με τα στάδια και μας δημιούργησαν πολλά προβλήματα, γιατί αλλάξαμε πάλι τη διαδρομή. Αύριο έρχεται η ειδική Κροάτισσα από την Κροατία για να μετρήσει τη νέα διαδρομή, διότι δεν ρισκάραμε σαν Οργανωτική Επιτροπή να κάνουμε τη διαδρομή μέσα στο Παγκρίτιο, διότι αν φυσούσε 7 μποφόρ θα είχε κλείσει. Οπότε καταλαβαίνετε τι πρόβλημα θα δημιουργούσαμε στους 4.000, λέω εγώ, που θα έχουμε, να μην γίνει ο αγώνας. Έτσι λοιπόν εξασφαλίζουμε τη διεξαγωγή του αγώνα. Και στο κέντρο δεν μπορεί να γίνει λόγω των εργασιών στην Πλατεία Ελευθερίας. Οπότε πάμε να κάναμε πούμε λίγο τρίτη διαδρομή. Κάναμε άλλη επιλογή. Άλλη το παραλιακό μέτωπο λοιπόν από τη Σπύρου Μουστακλή αφετηρία. Αφετηρία τερματισμός. Και τερματισμός. Σπύρου
Πάμε, παίρνουμε δεξιά την παραλιακή, προχωράμε μέχρι το φανάρι που έτσι αλλιώς ήταν κλειστός ο δρόμος, γυρίζουμε πίσω. Αύριο θα ξέρουμε ακριβώς πού, πάντως πριν την εκκλησία του Αγίου Τίτου, του Αγίου Πέτρου. Του Αγίου Πέτρου, θα γυρίσουμε πίσω, αυτό είναι το πεντάρι. Δεν μπαίνουμε μέσα στο στάδιο που μπαίναμε παλιά από τη Θηρανιά. Το δεκάρι θα κάνουμε μια αναστροφή και θα γίνει δεύτερη στροφή. Θα έχει μια μικρή αλλαγή η δεύτερη στροφή. Αυτά θα τα δείξει όμως αύριο η μέτρηση, γιατί όπως έχουμε πει, rank race σημαίνει αγώνα σέγας, άρα ποιότητα, μετρημένη διαδρομή, κριτές, ασφάλεια. Και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς και ιδιαίτερα την αστυνομία. Τους επιφορτίζονται πολύ δύσκολα πράγματα, είναι όμως αγόγιστα δίπλα μας και το λιμενικό, και το λιμενικό και ο Ρυθμός Σταυρός και όλος ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Εμείς είχαμε δύσκολο έργο αυτή τη φορά και με το στάδιο και με τις αλλαγές. Δεν είναι εύκολο να πούμε κάνουμε μια μέτρηση, σίγουρα. Δεν παίρνουμε το μηχανάκι στο αυτοκίνητο και πάμε. Θέλουν ειδικές προδιαγραφές και κόστος και χρόνο και. Παρ' όλα αυτά δεν θέλουμε να ρίξουμε καθόλου την ποιότητα του αγώνα. Ίσα ίσα να την ανεβάσουμε. Και θα πάει εξαιρετικά. 10 χιλιόμετρα 10 το πρωί, 5 χιλιόμετρα 12 παρατέταρτο, ενώ είναι και ο παιδικός αγώνας ο οποίος έχει μεγάλη ανταπόκριση. Ναι, εδώ αυτός, έχει μεγάλη ανταπόκριση, ήδη είναι πάνω από 700 παιδιά. Θα έχουμε πρόβλημα το Σάββατο που θα παρακαλούν οι γονείς. Εμείς θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά όπως πάντα να αγωνιστούν τα παιδιά με την ασφάλεια που, που τους... Για μένα είναι το... η κορονιά στον αγώνα. Είναι η χαρά αυτών των παιδιών, είναι απίστευτη και είναι κάτι το οποίο με χαρά το δίνουμε γιατί είναι το μέλλον μας. Το πεντάρι που είναι το μαζικότερο, ήδη έχουμε πιάσει 2.000 συμμετοχές στο πεντάρι μόνο και αυτό θα είναι για όλους μας. Σωστά. Όλους μας. Είναι να πάμε την πόλη μας χωρίς αμάξα, να τρέξουμε, να περπατήσουμε, να το ευχαριστηθούμε. Αυτό. Να φύγουμε από τον καναπέ, να απολαύσουμε ένα αγώνα. Γιατί ο τίτλος του αγώνα το λέει όλα, τον αλλάξαμε. Ο δικός μας. Ο δικός μας αγώνας. Ένας αγώνας θεσμός, κύριε Αντωνακάκη, που όπως είπατε και εσείς δεν αφορά μόνο τους μοιημένους αθλητές, αφορά τους πολίτες, τα παιδιά, ανθρώπους κάθε ηλικίας που είτε θα τρέξουν είτε θα περπατήσουν τη διαδρομή. Ναι, μα ο σκοπός είναι αυτό. Να βγούμε. Να έχουμε εξωστρέφεια, να ευχαριστηθούμε, να δούμε την πόλη μας. Είναι όμορφη η πόλη μας χωρίς αμάξα. Έτσι, έτσι. Και να ευχαριστηθούμε με τους φίλους μας, με όλα τα... Αγώνας πολύ σημαντικός πιστεύω, γιατί μερικοί τεστάρουν και τον εαυτό τους. Γιατί όπως ξέρετε, υπάρχει η ατομική, η ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Σωστά, σωστά. Δεν έχει εδώ offside και τέτοια. Όχι, άμα δεν περάσεις από τους τάπητες, είσαι off. Είναι μετρημένο όλα. Να κλείσουμε λοιπόν με ένα κάλεσμα στον κόσμο ενδεχομένως που θέλει έτσι. Γιατί είμαστε και τις τελευταίες στιγμές, κακά τα ψέματα. Είμαστε. Οπότε στα σημεία που μπορούν να βρουν και ηλεκτρονικά μπορούν να απευθυνθούν για να κλείσουν τη συμμετοχή. Ηλεκτρονικά δεν υπάρχει. Ναι, ενώ ηλεκτρονικά μπορούν να βρουν τα σημεία στα οποία μπορούν να πάνε. Τα σημεία αυτά που υπήρχαν. Τα γνωστά, περιφέρεια, δήμους κλπ. Το Σάββατο. Ακόμα και τις last time visitors θα γίνουν δεκτοί. Ωραία, διότι θα είμαστε εκεί, το επιτελείο του Μαραθωνιού της Αθήνας θα είναι εδώ όλο για να κάνουμε ένα αγώνα και αυτοί έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία στα γραφειοκρατικά. Θα λυθούν και όλα πια μικρά προβληματάκια που δεν ήρθε το email και όλα αυτά, να μείνουν ήσυχοι. Θα γίνει ένας αγώνας αντάξιος της πόλης μας και του ΣΕΓΑΣ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Εγώ ευχαριστώ και να ξέρετε ότι η συνδρομή σας στον αγώνα θα φανεί αύριο, μεθαύριο και το Σάββατο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό.